εβδομάδα η ελληνική αποστολή αναχωρεί για το Λίβερπουλ και τον 67ο διαγωνισμό της Eurovision, το μεγαλύτερο μουσικό και τηλεοπτικό γεγονός της Ευρώπης. Ο ΓΚΑΕ Greece, το επίσημο σωματείο φίλων της Eurovision στην Ελλάδα, στηρίζει πάντα την ελληνική συμμετοχή. Για τον λόγο αυτό, διοργάνωσε μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν του 16χρονου Βίκτορα Μπερνίκου, που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, Eurovision και φυσικά πολλές ευχές για καλή επιτυχία στο Βίκτορα. Η ελληνική αποστολή είναι έτοιμη και ο Βίκτορ με μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ συγκεντρωμένο στο στόχο του. Γι' αυτό οργανώσαμε αυτό το πάρτι για να του δώσουμε θετική ενέργεια. Είναι μικρός και νομίζω το χρειάζεται ιδιαίτερα. Well, you know what they said. Ο τίτλος του φετινού τραγουδιού είναι What They Say, μια δυναμική μπαλάντα που έγραψε ο ίδιος ο Βίκτορας όταν ήταν 14 ετών, μέσα από την οποία μας παροτρύνει να ακούμε κάθε μας συναίσθημα και να το εκφράζουμε, γιατί έτσι προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο. Πόσο έτοιμος αισθάνεσαι για τον Λίβερπουλ? Νιώθω πάρα πολύ έτοιμος. Κάνουμε όλες τις πρόβες μας με τον Μίστερ Ρίγος. Με έχει βάλει μέρα νύχτα να κάνουμε τις πρόβες μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που αρχίζουμε να βγάζουμε, που έχουμε βγάλει. Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για τη χώρα μας. Η Έλενα Πατρόκλου, που εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1991 με το τραγούδι SOS, βρέθηκε στη μεγάλη γιορτή που διοργάνωσε ο ΓΚΑΕ Greece στο Γκάζι και ευχήθηκε στο Βίκτορα καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη θα τα πάει πολύ καλά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγει σταθερά, δυνατά στα πόδια του και να γοητεύσει όλη την Ευρώπη. Επειδή είναι τελική ευθεία και θέλουμε να σου δώσουμε πολύ θετική ενέργεια και τη φανέλα της Εθνικής, γιατί θα έχεις δύσκολη αποστολή. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον δεύτερο ημιτελικό στις 11 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί δύο μέρες αργότερα, το Σάββατο στις 13 Μαΐου. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, εδώ που ο ΓΚΑΕ Greece διοργανώνει το μεγάλο πάρτι της Eurovision λίγες ημέρες πριν αναχωρήσει ο Βίκτορας και η ελληνική αποστολή για το Λίβερπουλ. Θα βρισκόμαστε στο Λίβερπουλ να μεταδίδουμε τον παλμό και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Βίκτορα. Ο ΓΚΑΕ Greece είναι έτοιμος να μεταδώσει τα πάντα σε όλους, όλες και όλα. Καλή επιτυχία, Βίκτορα!